Με ένα παππούλι εκεί σε ένα μοναστήρι που έχει πολλές σκάλες. Αυτός δεν ξέρει πολλά γράμματα, τι ξέρει όμως, ανεβαίνει τη σκάλα και λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ» και απαντάει μόνος του «Τι θέλεις» σαν να του μιλέει ο Χριστός. «Τι να θέλω, βοήθησε με να πάω στον παράδεισο». «Νηστεύεις, προσεύχεσαι, αγρυπνείς». «Ε, ό,τι μπορώ». Ανεβαίνει το δεύτερο όροφο. Άλλες σκάλες εκεί. «Υπεραγία Θεοτόκε». Και απαντάει ο ίδιος, «Τι είναι πουλάκι μου?» Αλλάζει η μάνα, «Τι είναι πουλάκι μου?» «Παναγίτσα μου, σε παρακαλώ, βοήθησε με, πρέσβευε στον Υιό Σου να πάω στον παράδεισο». Δεν ήξερε τίποτα άλλο, ούτε πατερικά, ούτε Άγιος Γραφείς. Μια απλή, γόνιμη όμως, συνομιλία καθημερινή με τον Χριστό. Αυτό θέλει. Ένα Άγιος Παΐσιος, ένα αχ από την καρδιά μας, είναι 10 πατερημών. Αρκεί να το ζούμε. Μπορούμε να τα πολεμήσουμε χωρίς να τα ποτίζουμε. Ένα δέντρο, αν δεν το ποτίζεις, μαραίνεται. Που σημαίνει και εμείς, εκεί που είμαστε εμπαθείς, άλλος είναι στη φιλιαρία. Εγώ είμαι πολύ περίεργος. Τα μάτια μου πέφτουν παντού. Πρέπει να προσέχω. Άλλος είναι γαστρίμαργος. Άλλος τον αρέσει να το χειροκροτάνε. Πονάει το δόντι μας, στον οδοντίατρο πάμε. Δεν πάμε στο γαστρεντερολόγο. Έτσι, όταν πάμε στο πνευματικό να μιλήσουμε. Τις αμαρτίες μας τα πούμε, δεν πούμε γέροντα, βοηθήστε με λίγο. Θα σε βοηθήσει. Αλλά να ξέρει και ότι δεν είναι παιδίατρος να μαντεύει. Μόνο ο παιδίατρος μαντεύει που πονάει το μωρό. Εμείς πρέπει πνευματικά όριμοι να πηγαίνουμε κατασταλαγμένοι που είμαστε άρρωστοι. Μπορούμε να κλέβουμε και κακίες προς αποφυγή. Αλλά ο σκοπός είναι να κλέβουμε αρετές. Εγώ θα σταματήσω σε μια αρετή, στο φιλάδελφο. Δηλαδή να βλέπουμε τον άλλον σαν εικόνα του Θεού. Πολλές φορές μπορεί να είναι μουτζουρωμένη η εικόνα. Έχει κάτι πολύ ωραίες αγιογραφίες που είναι μια μουτζούρα. Αν τις καθαρίσεις, από μέσα βγαίνει ένας Άγιος Γιώργης, ένας Άγιος Δημήτριος, πανέμορφη. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπό μας δίπλα. Αυτό αν μπορεί να το κλέψετε, πώς? Ένας σας μιλάει άσχημα. Σας φέρεται, να το πω αυστηρά. Εσείς να τον αγαπάτε. Είναι δύσκολο μάθημα. Αλλά έβαλα το δύσκολο για να κάνουμε και το λιγότερο. Να κλέψουμε το φιλάδελφο, την αγάπη στον αδελφό μας. Απογοητεύομαι, η χειρότερη αμαρτία. Απογοητεύομαι εύκολα και πέφτει στη λεγόμενη ακηδεία που είναι το 7ο θανάσιμο αμάρτημα. Να μην απογοητεύεστε. Το χειρότερο πράγμα είναι η απογοήτευση. Είναι μια προσπάθεια καθημερινή που πολλές φορές μπορεί να μας ρίξει, μπορεί να μας απογοητεύσει, αλλά να μην το πάρουμε συνεχόμενο. Πέρασε ένα πουλί, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, πάνω από το κεφάλι σου. Δεν κοιτάς τι χρώμα φτερά είχε, τι ράμφος είχε. Πάει, πέρασε. Μη σκέφτεστε πώς το έκανα εγώ αυτό και γιατί το έκανα αυτό. Να θυμάσαι την αμαρτία, αλλά να την προσπερνάς. Και τι να κάνεις, να εύχεσαι. Εγώ ξέρετε, επειδή έχω πολλά στο κεφάλι μου, εκεί που κάνουμε τον Εσπερινό, λέω, έβγαλα διαμονητήριο στον τάδε. Αυτός που θα έρθει αύριο, ξέρω εγώ, τον είπα να έρθει εκείνη την ώρα. Και ενώ είμαστε μέσα στη λειτουργία ή μέσα στις ακολουθίες, πετάει το μυαλό. Να το μαζεύουμε. Μην το αφήνεις και να πλατιάζει. Αυτό θέλει μια όμως, να το πω, προπόνηση. Αν μας ρίξουν μια μπουνιά στο στομάχι και δεν είμαστε γυμνασμένοι, διπλωνόμαστε στα δυο. Αν όμως έχουμε προπονηθεί, αντέχουμε. Το πολεμάμε. Αν εσείς βλέπετε ότι συνεχίζει, όχι εσείς, ο καθένας μας, τότε πρέπει να πεις. Κυριάκο, Παύλε, Γιάννη, πρόσεχε γιατί ο πονηρός στη γωνία περιμένει. Έτσι είναι. Ο πονηρός, είπαμε, σπέρνει, αλλά εμείς φυτρώνουμε. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να είστε συγκεντρωμένοι μέσα στη λειτουργία, να ξέρουμε τι είναι η λειτουργία. Βγαίνει το κεράκι, είναι ο πρόδρομος. Βγαίνει το Ευαγγέλιο, βγαίνει το Άγιο Ποτήριο, είναι η Ανάσταση. Αυτό να τα ζήσουμε, να τα βιώνουμε καθημερινά. Θέλει μια προετοιμασία. Εμείς πάμε, νομίζω, απροετοίμαστοι. Γι' αυτό και εκείνη την ώρα άλλος κοιμάται, άλλος ονειρεύεται. Εντάξει, θέλει. Προσοχή πολύ σε αυτό. Να είστε επάγρυπνοι. Κι εγώ κι εσείς.